είχε πάρει τον δρόμο του, είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΟ, απετάχθηκε για κάποιους λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί και δεν έχουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί απετάχθηκε. Εδώ υπάρχουν ευθύνες σε αυτού. Είναι πληρωμένες οι αποκλειώσεις. Έχουν ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί από πολύ παλιά, πριν ενταχθεί το ΕΣΠΟ. Όλες οι μελέτες και είχαν ακυρωθεί αυτές οι μελέτες και οι συμπληρωματικές που είχαν ζητηθεί από την περιφέρεια, οι γραμμικές κλπ. Έχει στοιχήσει αυτό το έργο η προετοιμασία μόνο για να ενταχθεί στο ΕΣΠΟ πάνω από 200.000 ευρώ και βγήκε ξαφνικά από το ΕΣΠΑ και για να μας ρίξουν στάση στα μάτια μας είπαν να βάζουμε 200.000 να κάνουμε κάποιες επιδιορθώσεις. Οι οποίες τελικά δεν θα είναι 400, θα είναι πολύ λιγότερες. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι έργο, αυτό μπορούμε να το πούμε ότι είναι μια συντήρηση ενός δρόμου. Και δεν θα πρέπει να διαφεύγει από το νου μας και από τις προσπάθειές μας ότι αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει να συνεχιστεί και να ενταχθεί, γιατί η μελέτη που υπήρχε για τον δρόμο Βάλτα ήταν να γίνει ένα καινούργιο έργο. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να το πιέζουμε μέχρι να ολοκληρωθεί και να γίνει και παράλληλα καλοπροαίρετες και καλοδεχούμενες όλες οι χρηματοδοτήσεις για συντήρηση. Αυτή είναι μια συντήρηση για τον δρόμο και για την Βάλτα. Όπως συντήρηση πλέον χρειάζονται και πολλοί άλλοι αρκετοί δρόμοι στο εσωτερικό του Δήμου της Ιδίας. Αυτό ήθελα να επισημάνω αυτό. Χαιρόμαστε και χειροκροτούμε ότι είναι κάποιο καινούργιο έργο. Είναι μια συντήρηση ενός τμήματος από τα πολλά τμήματα που χρειάζονται συντήρηση του Δήμου της Ιδίας. Είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ την περιφέρεια Πελοποννήσου, μια πολιτική που είχε η περιφέρεια Πελοποννήσου, που εκ των πραγμάτων απαιτάχθηκαν πάρα πολλά έργα, αρκετά και σημαντικά για το Δήμο της Ιδίας. Αλλά δεν ήταν τα μόνα. Ήταν και πάρα πολλά έργα τα οποία αφορούσαν άλλες περιοχές, άλλους δήμους και αυτό ήταν μια τακτική η οποία κράτησε η περιφέρεια για εκείνη την περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο κρατιέται, αξιολογείται και γι' αυτό οι ανακοινώσεις είναι πάντα μετρημένες και πάντα όταν έχουν ουσιαστική αξία. Το έργο απεντάχθηκε με απόφαση της περιφέρειας. Όχι μια ανεπάρκεια του Δήμου, την αξιολογία που δεν διεκδίκησε. Από την αρχή ήταν καμένο και είχε πει για να μπει για τα μάτια του κόσμου. Η δεύτερη επιλογή ήταν να βρούμε χρηματοδότηση για αυτό το πολύ μεγάλο έργο που πρέπει να δημιουργηθεί στην περιοχή. Όταν το προγραμματίζει και το σχεδιάζει, οφείλει και να βρει και μια χρηματοδότηση. Αυτή ποτέ δεν απαιτείται. Η δεύτερη κίνηση είναι να δέσει με τα σύγχρονα οικονομικά εργαλεία αν αυτό το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Αν κάποιος πει στις λεπτομέρειες του ΕΣΠΑ αυτή τη περίοδου, να δει ότι για τους δρόμους είναι μηδενικά τα κονδύλια και για τις υποδομές. Γι' αυτό και για τον δρόμο που ανακοινώνει η κυβέρνηση Καλό Νερό Τσακώνα ή για τον δρόμο Καλαμάτα Ισόμιλο, μιλάμε για δάνειο από την τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και για τη δημιουργία δίκτυα. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή αυτή η δημοτική αρχή όφιλε να βρει μια εφικτή λύση οικονομική ώστε να μπορέσει να λυθεί ένα πρόβλημα. Δεν πανηγύρισε κανείς, δεν το θεώρησε πάρα πολύ μεγάλο. Όμως, αν μιλήσει κανείς με τους εκπροσώπους αλλά και τους κατοίκους στην περιοχή, αυτοί ξέρουν να αποτιμήσουν τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο. Κάτοικοι της περιοχής θεωρούν ότι αυτό είναι σημαντικό. Δεν θεαγωγήθησε κανείς. Αυτό που λέμε για προβλήματα, τα οποία οι κάποιες επιλογές δεν έχουν λύσει, δείχνει τώρα
πολύ εύκολο κανείς να το αποτυπούσε, αν μιλήσει κάποιος μαζί τους. Πραγματάκι, θα περιμένουμε κάτι εξήγηση στη συνέχεια από τον κύριο Δήμαρχο. Είτε ούτε η περιφέρεια ήξερα ακριβώς τι ήθελε, ούτε εμείς ξέραμε τι θέλαμε. Όπως το δούμε στο Σουβούλιο, ξεκίνησε την απόφαση, γιατί τα περιθώρια και οι προθεσμίες ήταν πολύ, πολύ κοντά και πρέπει να προλάβουμε να μην χάσουμε το έργο. Βλέπουμε στη συνέχεια ενημερωνόμως ότι υπάρχει και δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος για να καταθέσουμε προτάσεις οι περιφέρειες, οι δήμοι, τα λιμενικά ταμεία για αντίστοιχα έργα. Και αυτή η δεύτερη πρόσκληση έχει την ημερομηνία καταληκτική 31 Δεκεμβρίου του 2018. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Από την περιφέρεια ενημερωθήκαμε ή ακούσαμε σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις ότι ναι, μεν η δικιά μας μελέτη είναι έτοιμη. Περιμένουμε τη μελέτη των Αγίων Θεοδόρων των Αυγείου για να πάει πακέτο το έργο αυτό, γιατί είναι και ένα αντίστοιχο αγιευτικό καταφύγιο, βέβαια πολύ μικρότερο προηγούμενο, γύρω στα 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Οπότε η περιφέρεια μαζεύει και του συγκεντρώνει και τα δικαιολογικά και τη μελέτη και του αγιευτικού καταφυγίου Αγίου Θεοδόρων να μαζεύει να καθούν τα δύο έργα αυτά να υποβληθεί πρόταση. Στις προϋποθέσεις και στις παρατηρήσεις, αν διαβάσουμε την πρόταση, αναφέρονται ότι από τη στιγμή που κοινοποιήθηκε η πρόταση, που υποστάθηκε και κοινοποιήθηκε η πρόταση, μπορεί οποιοδήποτε ενδιαφέρον να καταθέσει την πρότασή του. Άρα λοιπόν, εμείς θα μπορούσαμε να την έχουμε καταθέσει ήδη. Δεύτερον, λαμβάνεται η υπόψη και η προτεραιότητα του καθενός που καταθέτει αυτή την πρόταση. Άρα λοιπόν, εδώ χάνουμε γιατί ήδη έχουμε περάσει 3 μήνες. Τρίτον, από τη στιγμή που κάποιος θα υποβάλει την πρόταση για να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάποιος φορέας, μέσα σε 60 μέρες θα πρέπει να αξιολογηθεί αυτή η πρόταση και να πάρει κάποια απάντηση και κάποια ενημέρωση ή να ενημερωθεί για τις τυχόν παρατηρήσεις που υπάρχουν στη σχετική αρχαιογραφία, το φάκελο μελέτης κλπ. Και η απορία μου είναι η εξής. Γιατί εμείς να περιμένουμε το πότε θα ολοκληρώσει τις μελέτες του οι Άγιοι Θεόδωροι. Εάν τις κάνει η περιφέρεια, η περιφέρεια για το αγιευτικό καταφύγιο του Αγίου Θεοδόρου. Γιατί εμείς να ακολουθούμε αυτούς και εμείς να μην πούμε με δικιά μας πρόταση κατευθείαν. Το δεύτερο είναι, εάν συνεχίσουμε με αυτό την πορεία. Και αν οι Άγιοι Θεοδόροι, που δεν ξέρω μήπως έχουν ενταχθεί και στο πρώτο πρόγραμμα για να ακυρωθούν και οι μελέτες τους, ολοκληρώσουν τις μελέτες τους στους τρέτους. Και πάμε και εμείς να καταθέσουμε πρόταση μαζί με αυτούς, η περιφέρεια μία πρόταση για όλους μας, τέλος τρέτους. Και υπάρχουν παρατηρήσεις και δεν θα προλαβαίνουμε μετά να διορθώσουμε κάτι. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να πιέσουμε την περιφέρεια να καταθέσει την πρότασή μας άμεσα ή εάν διαβλέπουμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, να σπάσουμε την προγραμματική σύμβαση και να πάμε από μόνοι μας. Γιατί έχουμε και κάποιο δεδομένο πιο παλιό, παλιά προγραμματική σύμβαση που μάλλον δεν είχε ευνοϊκό και αίσιο τέλος. Ερώτηση και περιμένω απάντηση. Ό,τι πρέπει και με τη συνεργασία με την περιφέρεια να μπορέσει να πετύχει τους στόχους ο οποίος έχει. Ένας από τους στόχους οι οποίοι έχουν καθοριστεί είναι το αριστερό καταφύγιο του Μαράτου μέσα σε πολλές άλλες εκλογές και έργα τα οποία ήδη έχουν συνεργάσει πολλές φορές με το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήρθε η περιφέρεια στο τέλος του Δεκεμβρίου και μας ζήτησε άμεσα να ψηφίσουμε μια προγραμματική σύμβαση παρότι όπως αποδείχθηκαν και τα πράγματα, η περιφέρεια σε πολλά πράγματα όσον αφορά αυτή την προγραμματική σύμβαση είχε λάθη πολλά. Τώρα να πω ότι το λάθος ήταν προσωπικό του περιφερειάρχου, ότι το λάθος ήταν των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Να αναλογιστεί
κάποιο λάθος στη δημοτική αρχή, να τα πούμε όλα ναι. Το ερώτημα είναι και ανακοινήθηκε το θέμα από τη στιγμή που η λίγουσα προκήρυξη τον προηγούμενο μήνα, δεν είχε, δεν είχε το περιεχόμενο του το αντικείμενο, το σημαντικό αντικείμενο του έργου του Μαράθου στην πρόσκληση. Και δεν μπορούσε να έκανε, γιατί η πρόσκληση είναι 5 εκατομμύρια και 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν και άλλο το αντικείμενο. Η κοστολόγηση του έργου που υπάρχει για το λιμάνι του Μαράθου ήταν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούσε να κατατεθεί. Αυτό το οποίο υπάρχει και είναι η βούληση όσον αφορά και τη μελέτη για την αφιέρωση και κατά πόσο είναι έτοιμο, οφείλετε να ξέρετε ότι όταν περνάνε πάρα πολλά χρόνια, χρειάζεται η χειροποίηση της μελέτης και προσαρμογή πολλές φορές στην πρόσκληση της συγκεκριμένης κοινότητας. Αυτό το οποίο λέγεται για το λιμάνι των Αγίων Θεοδόρων είναι η βούληση και η πρόθεση της περιφέρειας να προχωρήσει και τα δύο έργα. Δεν είπε κανείς ότι θα κατατεθούν ταυτόχρονα. Αυτό το οποίο μπορείτε να κρατήσετε και έχει μια μικρή αξία και αξιολογήστε το, είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης κατάγεται από την Κορυνθία. Αυτό το οποίο, αν θέλετε, και το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και καλώς δημιουργήθηκε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλώς το ανέδειξαν και όφελος έχει, υπάρχει και η πίεση και η ανάδειξη της αναγκαιότητας στο να προχωρήσει το λιμάνι του Μαράθου. Να πούμε και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο οφείλεται να και πρέπει να γίνεται κοινό κτήμα για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά. Η κατάθεση πρόθεση στο ΕΣΠΑ δεν σημαίνει και ότι 1000% παίρνει τη χρηματοδότηση, πρέπει να συλλογηθεί και καλώς το είπατε. Κατά συνέπεια, είναι διαρκής η επιθυμία και η προσπάθεια που γίνεται για το λιμάνι του Μαράθου και δεν σας κρύβω ότι και το όλο κλίμα που δημιουργείται προς όφελος της περιοχής μας φαίνεται να λειτουργεί αυτό το γεγονός.